γραμμές σε ορισμένα θέματα και πάμε σε ένα σημαντικό θέμα. Να δούμε αν εκεί υπάρχουν κόκκινες γραμμές από τον Νικήτα τον Κλαμανική. Αναφέρομαι στο θέμα της υγείας. Ήσασταν υπουργός υγείας για αρκετό καιρό. Βεβαίως. Ποιος θεωρείτε ότι ευθύνεται για την καταστροφή της υγείας των Ελλήνων από τις μνημονιακές δεσμεύσεις? Καταρχήν, κατά την άποψή μου, ήταν άλλο οι δεσμεύσεις, καλό ή λάθος πολιτικές και τακτικές που ακολουθήσαμε. Εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια. Καταρχήν, μπορώ να σας παραπέμψω στην έκθεση που η εισαγγελέα Φλωρίδη, που είχε τοποθετηθεί εισαγγελέα κατά της διαφθοράς. Βέβαια, δεν άντεξε ο άνθρωπος πολύ και μετά από 6 μήνες, αν θυμάμαι καλά, παραιτήθηκε. Είχε κάνει όμως μία έκθεση για το χώρο της υγείας. Δείτε πόσες ήταν οι δαπάνες επί των ημερών μου. Τι παροχές υπήρχαν επί των ημερών μου και πού πήγαν οι δαπάνες από το 6 που έφυγα εγώ μέχρι το 10. Εκεί έπρεπε να πέσει το βάρος του ελέγχου. Γιατί ξέφυγαν οι δαπάνες? Γιατί ξέφυγαν οι δαπάνες? 100% δεν ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά ρωτήστε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Ήταν ευχαριστημένοι επί των ημερών ή δεν ήταν? Εγώ βγήκα ευθέως και είπα ότι αυτό ξεκίνησε βέβαια από τον κύριο Λοβέρδο και συνεχίστηκε και μετέπειτα. Να πούμε. Πήγανε να πάνε να κάνουν μονοπόλιο, μια παγκόσμια πολυεθνική, την ΤΕΒΑ. Η ΤΕΒΑ, ξέρετε, επειδή είναι παγκόσμια και πανίσχυρη, πέραν το ότι παράγει τα φάρμακά της σε χώρες με πολύ χαμηλό ημερομίσθιο, έχει τη δυνατότητα επομένως και τις τιμές να έχει παρακάτω, αλλά να αντέξει και σε αθέμητο ανταγωνισμό η λέξη εντός εισαγωγικών για ένα χρόνο. Ποια ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να αντέξει έτσι? Έχουν μείνει 6-7 στην ουσία. Οι σοβαρές και οι μεγάλες. Έχουν όμως 15.000 εργαζόμενους. Νομίζετε ότι εγώ αυτά τα λέω γιατί φοβάμαι μην φτωχύνει ή πεινάσει ο Γιαννακόπουλος, ο Τρίφωνας και οι άλλοι? Δεν το λέω γι' αυτό μόνο. Σε τελική ανάλυση και αυτούς πρέπει να τους σέβεσαι. 15.000 είναι 15.000 οικογένειες. Είναι 15.000 οικογένειες. Αυτό, προσέξτε, είμαστε ή καμία τρόικα. Τρόικα είπε περιορίστε τις δαπάνες και την φαρμακευτική. Αυτοί προσκούσαν την εξουσία. Υπάρχει ονοματεπώνυμο. Δείτε ποιοι ήταν οι υπουργοί και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ τα είπα αυτά και μέσα στην Βουλή εξάλλου για το φάρμακο. Λέω ειδικά για το φάρμακο. Να πω. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο χώρος της υγείας, η επένδυση, παραδείγματος χάρη στην πρόληψη, στην ουσία σου φέρνει λεφτά. Πέραν του κοινωνικού αγαθού σου φέρνει και λεφτά. Γιατί αν εγώ, όπως έχω την προσωπική μου περίπτωση που το έκανα μόνος μου γιατί είμαι γιατρός, πέρσι ας πούμε τυχαίως βρήκα ότι έχω καρκίνο στο έντερο αλλά στάδιο 1. Αυτή τη στιγμή είμαι υγιής και συνεχίζω την παραγωγική διαδικασία. Αν δεν ήμουν βουλευτής θα δούλευα σαν γιατρός ας πούμε έτσι. Εάν όμως δεν το είχα αυτό και πήγαινα και ήμουν στάδιο 2 ή 3, θα με πλήρωνε για κάποια χρόνια που θα ζούσα γιατί στο τέλος θα πέθαινα το κράτος. Ενώ τώρα δεν με πληρώνει το κράτος, συνεισφέρω στον ασφαλιστικό μου φορέα. Αυτά όμως, ξέρετε, εντάξει, πρέπει να είσαι και σχετικός με τα αντικείμενα που τα οποία καλείσαι να υπηρετήσεις. Κύριε Υπουργέ, συμφωνείτε με την πρόταση που είχε κάνει το Newsbomb προημερών, που έτυχε και ευρείας αποδοχής από φορείς του φαρμάκου και άλλων παραγόντων της υγείας για την κυκλοφορία γενοσύμων που παράγονται μόνο από ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες? Ακούστε. Ότι τα γενώσιμα τα ελληνικά είναι εξαιρετικής ποιότητας, εγώ το ξέρω από την εποχή που ήμουν όχι υπουργός, γιατρός. Ξέρω ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και να πρέπει οι ίδιοι οι γιατροί κατά προτεραιότητα σιωπηλά να τα γράφουν. Γιατί η επίσημη θέση, όπως ξέρεις, θα πέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αθέμητο ανταγωνισμό. Πλην όμως δεν χρειάζεται να βγει επίσημη διρεκτίβα με υπουργική απόφαση. Χρειάζεται να γίνει σωστή προεργασία σιωπηλά. Μα τη λέξη εντός εισαγωγικών. Μπορεί να μην επιβάλλει εμένα κανένα να υπογράφω γενώσιμο, να γράφω συνταγή γενώσιμο τη ΤΕΒΑ και όχι παραδείγματος χάρη μια ελληνική εταιρεία. Γιατρός είμαι ότι θέλω γράφω. Να πω. Αλλά δεν μπορεί να γίνει δια νόμου αυτό, διότι είναι σίγουρο ότι θα προσφύγουν και θα το χάσουμε. Είναι βασική. Αλλά να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε αυτό που λες, χωρίς να κινδυνεύουμε να χάσουμε την υπόθεση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αυτή είναι απλά πράγματα, αρκεί να τα ξέρεις. Αρκεί να τα ξέρεις να τα κάνεις αυτά.